Την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Βουλά και Χαγιά, και φυσικά πάντα μαζί μας ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο συνάδελφός μας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εμείς τους δύο, και το Sky και εδώ τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Έχουμε και πολλά να πούμε. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση, κυρία και Χαγιά, τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Να ξεκινήσουμε φυσικά από το ζήτημα της πυρκαγιάς και τη στήριξη των πυρόπληκτων, αυτό το σχέδιο για το οποίο δεσμεύτηκε χθες η κυβέρνηση, των 10 σημείων για την επόμενη μέρα στην Αττική. Σας ικανοποιεί το σχέδιο, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως το διαβάσατε, έτσι όπως το είδατε, είστε ικανοποιημένοι? Χωρίς να μακρηγορώ, κύριε Κωστίδη και κυρία Χαρδαλιά, όχι, δεν μας ικανοποιεί. Γιατί είναι ένα εκ των υστέρων σχέδιο, το οποίο δεν αντιμετωπίζει στον πυρήνα του το πρόβλημα που υπάρχει στην χώρα μας. Κάθε χρόνο η κυβέρνηση επικαλείται ένα διαφορετικό άλοθη για το τι φταίει. Από τη μία η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή, την οποία φυσικά και ασφαλώς δεν μπορούμε να υποτιμούμε, δεν έχει όμως λάβει κανένα μέτρο. Έρχεται λοιπόν εκ των υστέρων, επικαλείται για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός την ατομική ευθύνη, αναφέρεται το κυβερνητικό σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, στον καθαρισμό οικοπαίδων, ο οποίος σημειωτέων φέτος έγινε με καθυστέρηση. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τα οικόπεδα με εγκυκλίους οι οποίες βγαίνουν το μήνα Μάιο και το μήνα Ιούνιο και αυτό να μην γίνεται μέσα στον χειμώνα. Βεβαίως, κυρία και γενικώς, θα πει κάποιος ότι δεν, τουλάχιστον έγιναν καθαρισμοί. Δεν πρέπει και τα υλικά που βγήκαν από τα οικόπεδα αυτά έμειναν στους δρόμους να στέκουν, διότι οι Δήμοι επικαλούνταν το ότι δεν είχαν την αρμοδιότητα ή τα χρήματα και τα κονδύλια για να τα περισυλλέξουν και να τα μαζέψουν. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με τις πυρκαγιές. Την πενταετία διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας κάκει το 2,8% της συνολικής έκτασης της χώρας μας. Αν αυτό σας λέει κάτι ως αριθμητικό στοιχείο, για μένα και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι απολύτως τρομακτικό. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Όχι λοιπόν, δεν συμφωνούμε με το σχέδιο 10 δράσεων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν συμφωνούμε τώρα. Ότι δεν μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων. Και λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει πιο ενεργά οι δασικές υπηρεσίες της χώρας να μπουν σε αυτήν την υπόθεση και της πρόληψης και της καταστολής. Οι δασικοί συνεταιρισμοί πάντως, σύμφωνα με το σχέδιο, θα αναλάβουν τη διαχείριση των δασών από την επόμενη περίοδο. Γι' αυτό σας είπα, κυρία Χαρδαλιά, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται εκ των υστέρων. Μετά από κάθε καταστροφή, να ερχόμαστε και να λέμε ότι πρέπει να εμπλακούν και αυτοί οι φορείς. Πρέπει να υπάρξει ξεκαθάρισμα απολύτως των αρμοδιοτήτων, να εμπλακεί περισσότερο η δασική υπηρεσία και όλες οι δασικές υπηρεσίες και να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Εμείς εξ αρχής, και τελειώνω με αυτό, έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να απαντήσουν σε 3 ερωτήματα που βάζουμε. Σε κανένα από αυτά δεν έχουν απαντήσει. Ζητάμε τα τηλεματικά δεδομένα, ζητάμε τις καταγραφές, τα δελτία που έχουν βγει τις ώρες πτήσεως των αεροσκαφών και τίποτα δεν έχει δοθεί. Και επίσης, τι συζήτησε το συντονιστικό, το ενιαίο συντονιστικό, το μεγάλο συντονιστικό, όταν συνεδρίασε την ημέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, την 11η Αυγούστου. Επειδή είχαμε πριν λίγο εδώ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο ίδιος εκ μέρους της κυβέρνησης κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιείται τις φυσικές καταστροφές, μηδενίζεται όλη την πρόοδο και ό,τι έχει γίνει και στην πρόληψη και στην καταστολή για τις πυρκαγιές και ότι είναι μύθος η κατηγορία του κυρίου Κασελάκη για την απορρόφηση μόλις 1% των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι απαντάτε σε αυτό? Δεν ισχύει, είπε αυτό ξεκάθαρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι ούτε μηδενιστική, αλλά και ο ρόλος της δεν είναι να χαϊδεύει τα αυτιά της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς ασκούμε κριτική στη βάση δεδομένων που έχουμε. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζητήσει δεδομένα και στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση αρνείται να παραχωρήσει ως οφείλει. Αυτό θα έρθει και στη Βουλή με αίτημα των αρμοδίων βουλευτών μας, των μεαρχών μας. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς, έχει απορροφηθεί μόλις το 1% από τα 550 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτό, την πολιτική προστασία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Είναι η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχουμε και εμείς τα δικά μας στοιχεία και λέμε ότι καλούμε την κυβέρνηση να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Ανδρέα, έχεις κάποιο ερώτημα για το θέμα?
Θεωρείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χαγιά, ότι υπήρχε κάποια κάλυψη, κάποιο ψέμα σε σχέση με τα πτυτικά μέσα? Γιατί αυτή η απορία με τα πόσα αεροπλάνα πετάνε? Ναι, έχουμε απορίες, γιατί και ο πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, πήγε στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας, είδε κάποια πράγματα στις οθόνες, ενημερώθηκε, μετά έκανε κάποια ερωτήματα, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες πολιτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων σε σχέση με τα αεροσκάφη που πέταξαν, πότε πέταξαν και πώς χρησιμοποιήθηκαν. Εμείς ζητάμε κάτι πάρα πολύ απλό. Να δοθούν όλα τα στοιχεία στα κόμματα, όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο σύνολο των κομμάτων, για να ξέρουμε και, εν πάση περιπτώσει, να μην κατηγορούμε αδίκως την κυβέρνηση. Είπατε ότι αυτό θα το φέρετε στη Βουλή. Ήδη έχει γίνει μία ερώτηση και θα γίνουν και άλλες. Δεν θα αφήσουμε το θέμα των πυρκαγιών και της αντιμετώπισης ή της πλημελούς διαχείρισης να περνάει έτσι και να λέμε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι μία ακόμη καταστροφή πέρασε, άντε να δούμε και να προσευχόμαστε να μην πάμε στην επόμενη. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές, δεν μπορούμε να παίζουμε με τα δάση μας, δεν μπορούμε να παίζουμε με το ίδιο το περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Επειδή είπε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος για τη Βουλή, ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι στη Βουλή. Είχαμε την εξέλιξη με την κυρία Λάλη. Ναι. Δηλαδή, αν γίνει μια συζήτηση, θα δούμε τον Στέφανο Κασελάκη. Κύριε Κωστίδη, το δέον γενέστε είναι ο πρόεδρος του κόμματος να μπει στην Βουλή. Αυτό θα κάνει καλό και στον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουμε και στο σύνολο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι συγχρόνως και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής. Νομίζω ότι σε αυτό δεν έχει κανένας καμία αντίρρηση. Το τι θα γίνει όμως δεν είναι θέμα ούτε του Προέδρου μας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι θέμα αν ζητάτε τις παραιτήσεις. Αν επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει τις παραιτήσεις. Μα τόσες μέρες έχετε δει, κύριε Παπαδόπουλε, να έχουμε ζητήσει Το ζητάνε βουλευτές. Έχουν ζητήσει 16 βουλευτές. Γι' αυτό ρωτάω, αν είναι επίσημη θέση. Ποιο είναι το δέον γενέστε? Είναι να μπει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι οι συνυποψήφοι του Προέδρου δεν έχουν πάρει θέση στις εξελίξεις. Υπάρχει μόνο μία υποψήφια, η κυρία Λάλη, η οποία έχει τοποθετηθεί για μία ακόμη φορά, προκαταλαμβάνοντας, κατά τη γνώμη μου, τις εξελίξεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κυρία Κεχαγιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί η κυρία Λάλη είναι το τελευταίο πρόσωπο πριν από τον κύριο Κασελάκη ως επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγείται η κυρία Παπατσαπανίδου, η πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, πολύ στενή συνεργάτηδα του πρώην Προέδρου, του κυρίου Τσίπρα. Αν η κυρία Τσαπανίδου επιλέξει να αποδεχτεί την έδρα του κυρίου Ηλιόπουλου, που έχει μείνει ορφανή, και να ορκιστεί βουλευτής εν τέλει 28 Αυγούστου, που θα την καλέσει ο πρόεδρος της Βουλής, η θέση επίσημα υπό τη νέα ηγεσία του κυρίου Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι για αυτό το ενδεχόμενο? Γιατί είναι διαφορετική περίπτωση, κυρία Λάλη και κυρία Τσαπανίδου, έτσι? Δεν θα μιλήσω για καταστάσεις τις οποίες ακόμη δεν τις έχουμε δεδομένες και δεν έχουν απλωθεί κοντά μας. Εγώ θα σας πω ότι όταν έχει μιλήσει η 8η στη σειρά στη λίστα του ψηφοδελτίου επικρατείας, η οποία υποψήφια ανήκει τώρα και το έχει πει ευθέως η κυρία Λάλη σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό που λέγεται Νέα Αριστερά, και δεν έχουν μιλήσει οι αμέσως προηγούμενοι, αυτό σημαίνει ότι με την στάση της, ακόμη και αν παραιτηθούν όλοι οι προηγούμενοι, προκαταλαμβάνει ότι η έδρα δεν θα περάσει στο Στέφανο Κασελάκη. Όχι, Κασελάκη. Δεν σκέφτομαι. Γιατί μπορεί να παραιτηθούν και οι ενεργεία βουλευτές, όπως παραιτήθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος. Σας μιλάω για τα δεδομένα. Όχι, όχι, μα τώρα αυτά είναι σενάρια, κύριε Παπαδόπουλο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Εντάξει, μπορεί να παραιτηθούν και οι 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να έχουμε τους αναπληρωματικούς. Μου μιλάτε για κάτι άλλο. Μου μιλάτε για κάτι άλλο. Για την υπόθεση της έδρας του κυρίου Ηλιόπουλου. Η συζήτηση αυτή προέκυψε από την παραίτηση εν ενεργεία βουλευτή του κυρίου Ηλιόπουλου μέχρι πριν μια εβδομάδα. Το ίδιο, αν είναι κομματική απόφαση, όπως λέτε, και είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή, που πράγματι για ένα κόμμα είναι προφανές να θέλει να είναι ο πρόεδρός του στη Βουλή, θα μπορούσε να ζητηθεί το ίδιο από τους δύο ενεργεία βουλευτές. Θα επαναλάβω. Οπότε υπήρχε, κύριε, και η υπέρβαση του σκοπέλου Λάλη. Δεν έχει ζητηθεί σε αυτή τη φάση από κανέναν υποψήφιο, συνυποψήφιο του Στέφανου Κασελάκη, να κάνει κάποια κίνηση για να διευκολύνει την είσοδό του
στην Βουλή. Από 16 βουλευτές. Βουλευτές του κόμματος που θεωρούν ότι είναι πολύ απαραίτητη και χρήσιμη η παρουσία του Προέδρου μας στη Βουλή, έχουν βγει αυθορμήτως και έχουν κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για στελέχη και μέλη νομαρχιακών επιτροπών και οργανώσεων, τα οποία θεωρούν ότι η παρουσία του Προέδρου του κόμματος στη Βουλή είναι απολύτως αναγκαία και χρήσιμη. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι κατακριτέο. Αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, σας το είπα και πριν, θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό και ότι θα διευκολύνει και θα βοηθήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και στο σύνολό της την κοινοβουλευτική λειτουργία. Από εκεί και πέρα δεν πιέζουμε προς καμία κατεύθυνση. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είχατε καμία επαφή με τους πέντε επιλαχόντες για να βολιδοσκοπήσετε τις προθέσεις τους. Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Να κάνω μια ερώτηση για τον κύριο Παπά. Όλα. Γιατί η κυβέρνηση λέει έχει μια συγκεκριμένη θέση. Ακούσαμε τον τρόπο που σχολιάζει κάποιους ανθρώπους. Η κυβέρνηση ζητάει κάποια πράγματα από εσάς. Ζητάει την αποπομπή του κύριου Παπά και μάλιστα λέει ότι παραπέμπει η συμπεριφορά του σε υπόκοσμο και ότι ταυτίζεται ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ με την μη αποπομπή του, με την δική του συμπεριφορά. Και βασικά, γιατί τόση αφωνία, κυρία Κιχά, για τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα. Πιο προσεκτική η κυβέρνηση στους χαρακτηρισμούς της με αναφορές σε υπόκοσμο. Ο Νίκος Παπάς, ο ευρωβουλευτής μας, έχει εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών, του ελληνικού λαού, οι οποίοι προφανώς και δεν τον θεωρούν υπόκοσμο. Ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Ξέρουμε ότι επιλεκτικά κόπηκαν και έγινε κοπτορατική ή μονταζιέρα, όπως θέλετε πείτε το, σε σχέση με διαλόγους ακραίους, κυρίως από την άλλη πλευρά, διότι ο Νίκος Παπάς προκλήθηκε σε σχέση με έναν πρώην αστυνομικό και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση τεχνητά συντηρούν ένα θέμα. Μάλιστα, χθες υπήρξε, είδα και μία πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν την αποπομπή του κυρίου Παπά, θεωρώντας ότι μειώνει με την παρουσία του την έγκλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχόλιο μου είναι ότι η έγκλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σεβασμός που πρέπει να δείχνουμε προς αυτόν φαίνεται όταν διάφοροι ευρωβουλευτές, όπως π.χ. της Νέας Δημοκρατίας, άσκησαν πιέσεις και εκβίαζαν για να μην βγουν ψηφίσματα τα οποία εκθέτουν διεθνώς στη χώρα μας. Και ξέρετε ότι αναφέρομαι στο πρόσφατο ψήφισμα που βγήκε και αφορούσε τη λειτουργία του κράτους, την ανεπαρκή λειτουργία του κράτους δικαίου στην χώρα μας. Κυρία Κεχαγιά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή το λέτε αρκετές μέρες αυτό, ότι τεχνητά συντηρεί, το είπατε και τώρα, τεχνητά συντηρεί, λέτε, η Νέα Δημοκρατία το θέμα. Αν πιστεύετε κάτι φυσικά τέτοιο, γιατί από την πρώτη γιατί στιγμή κάνει δεν βγήκατε να δώσετε κάποια απάντηση ή αυτά που λέτε σήμερα ή χθες. Μα βλέπουμε ότι το συντηρεί, γι' αυτό και απαντάμε. Γιατί διότι όχι δεν από την θεωρούμε πρώτη ότι το θέμα είναι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κατασκευασμένο θέμα και για να καταλάβετε τι εννοώ, διάβαζα πριν από μία ή δύο ημέρες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ρωμανού, ο οποίος στο τέλος ψέγει τον κύριο Κασελάκη και λέει «έστω μία συγγνώμη για τα μάτια του κόσμου». Άρα τι θέλει να εκμεύσει η Νέα Δημοκρατία? Μία συγγνώμη, δεν τη νοιάζει αν είναι για τα μάτια του κόσμου, για τα μάτια του κόσμου και για τις εντυπώσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό να πλήξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα. Αυτό λοιπόν το χατήρι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κατασκευάζει και συντηρεί θέματα, δεν θα το κάνουμε. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Να ζητάς συγγνώμη για τα μάτια του κόσμου. Είναι καταγεγραμμένο σε επίσημη δήλωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και αν πράγματι βολεύει να συντηρείται αυτή η ιστορία. Η εικόνα έχετε του διαφωνία? Όχι, όχι, συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε ότι βοηθάει να βολεύει να συντηρείται αυτή η συζήτηση γύρω από τον Παπά ή τον όποιο Παπά. Την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ την βοηθάει ένας ευρωβουλευτής να χρησιμοποιεί αυτή την φρασιολογία? Και επειδή είπατε ότι προκλήθηκε. Αν κάθε πολιτικός που προκαλείται απαντάει έτσι, πού θα φτάσουμε, πού θα πάει το πράγμα, πώς θα είναι δηλαδή η αντιπαράθεση? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο όλοι θα πρέπει να είμαστε ευπρεπείς και να κρινόμαστε για το δημόσιο λόγο μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στον ιδιωτικό μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σας θυμίζω όμως ότι επρόκειτο για μια ιδιωτική στοιχομηθεία η οποία
επιλεκτικά επελέγει να βγει στη δημοσιότητα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άρα, συγγνώμη για να το συνοψίσω και να το καταλάβουμε έτσι στο σύνολό του. Τον καλύπτεται τον κύριο Παπά. Αυτό καταλαβαίνω σωστά. Απάντησα, κυρία Χαρδαλιά. Από πομπή δεν υπάρχει. Από πομπή δεν υπάρχει πάντως. Όχι, τέτοιο δεν υπάρχει. Από πομπή σε καμία περίπτωση. Την... Και τις εξηγήσεις τις έχει δώσει και ο ίδιος ο Για τον έλεγχο που έχει γίνει στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Και όλη αυτή η κόντρα που υπάρχει με το Υπουργείο Πολιτισμού, την ανακοίνωση που βγάλατε, είναι πισίνα, είναι βόθρος. Τι έχει γίνει ακριβώς? Είναι μια δεξαμενή. Θα σας πω κάτι. Θα μιλήσω και πάλι, για υποκρισία. Ωραία. Η υποκρισία που έγκυται στο ότι πήγε η αρχαιολογική υπηρεσία, έκανε έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε κάποια αρχαιολογική παράβαση ή παρατυπία, αλλά πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού λένε ναι μεν αλλά... Αλλά δεν έχει, μετά την αυτοψία δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το αν υπάρχει παρατυπία ή όχι. Εδώ υπάρχουν ακραίες αντιφάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως υπάρχει μία σπουδή από το Υπουργείο Πολιτισμού να βρεθούν παρατυπίες? Η αρχαιολογική υπηρεσία πήγε. Υπήρξε παρατυπία? Όχι. Αρχαιολογική υπηρεσία πήγε, κύριε Πρόεδρε. Πολεοδομική όμως, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Έγινε τέτοιος έλεγχος? Δεν ξέρω. Δεν έγινε τέτοιος έλεγχος. Εφόσον λοιπόν γίνει τέτοιος έλεγχος, να μιλήσουμε επί των δεδομένων και των στοιχείων που θα δοθούν. Μένουμε λοιπόν στον έλεγχο που έγινε από την αρχαιολογική υπηρεσία και λέμε, κύριε Κωστίδη, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Χαρδαλιά, ότι δεν βρέθηκε κάποια παρατυπία. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα το να συζητάμε αυτό το θέμα είναι επίσης. Μα το συζητάμε κάτι... εμείς. Βάλετε ολόκληρη ανακοίνωση κι εσείς. Το βάζω ως επιθετικό μεγαλοπρεπίας. Το συζητάμε γενικώς το θέμα και να το συντηρούμε. Κατά τη γνώμη μας, είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία ενώ θα έπρεπε να είναι υπόλογη για την φωτιά που πέρασε στην πόλη της Αθήνας, έφτασε μέχρι το Χαλάνδρη, η οποία. Τηρεί αφωνία, γιατί κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία σε σχέση με την τουρκική φρεγάτα και επικαλούμε την ευαισθησία σας, κύριε Κωστίδη, για τα θέματα αυτά, η οποία κάνει βόλτες στην Κάσο. Ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή είχα δει πριν από λίγες μέρες μια ανακοίνωση, στην παρούσα φάση η φρεγάτα είναι στα 20 μίλια. Δεν είναι μακριά. Δηλαδή. Αν συζητάμε την προηγούμενη περίπτωση της Κάσου, μπορώ να το συζητήσουμε, έχετε δίκιο. Αλλά... εμείς το ονομάσαμε δια της αρμοδίας τομεάρχησας εξωτερικών ως Κάσο νούμερο 2. Μπορεί να είναι στα 20 μίλια. Βλέπουμε όμως αυτή την κινητικότητα, στα όρια της προκλητικότητας της Τουρκίας, που υποδηλώνει ότι οι γείτονές μας είναι λίγο ανήσυχοι στο Αιγαίο. Και θέτουμε ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση. Πώς αντιδρούμε σε αυτό? Τίθεται θέμα κυριαρχίας? Είναι ανέμελες και ανέφελες οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σύμφωνα με τη διακήρυξη των Αθηνών? Κύριε Κεχαγιά, για να το κλείσουμε, επειδή λέγαμε αρχαιολογική, πολεοδομική, παρανομία κτλ. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί για να το κρίνουμε, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλώς διαβάζω του Υπουργείου Πολιτισμού τη χθεσινή ανακοίνωση που λέει ότι υφίσταται αρχαιολογική παρανομία όταν κατασκευάζεται πισίνα εντός του προστατευόμενου από την αρχαιολογική νομοθεσία, άρα και του Υπουργείου Πολιτισμού Οικισμού των Σπετσών, που είναι παραδοσιακός. Άρα... Αυτό είναι μια διαπίστωση, γενικό σχόλιο. Δεν αφορά το συγκεκριμένο τον θέμα. Έλεγχο εννοείται. Και λέει επίσης η ανακοίνωση ότι δεν υπήρξε παρατυπία στον έλεγχο που έγινε. Διότι υπάρχουν τα δεδομένα από το 1978. Όχι. Προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Σπίρτζη. Νομίζω δεν προλαβαίνουμε γιατί μας πιέζει στα γρήγορα. Αν μπορούμε μία λέξη μόνο, ναι. Αν αλλάζει κάτι που μετατέθηκε η συνεδρίαση από τις 23 στις 3 Σεπτεμβρίου. Κύριε Παπαδόπουλο, και η διάθεση είναι για διαδιαγραφή του κύριου Σπίρτζη. Αν η βούληση. Ειλικρινά σας λέω, αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί αυτό είναι ένα αποκλειστικό θέμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία έχει ένα σημαίνοντα ρόλο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι το μόνο όργανο, αν θέλετε, που εκλέγεται από το συνέδριο. Το ανώτατο όργανο του κόμματος. Από το συνέδριο έχει εκλεγεί. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα πάρει τις αποφάσεις. Θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Θα εισηγηθεί στην Κεντρική. Θα δούμε πότε θα συνεδριάσει. Μην προκαταλαμβάνετε σε σχέση με τους χρόνους. Και από εκεί και πέρα... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεχαγιά. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια και για την συντροφιά. Έχουμε ένα διαγωνισμό.